νικήτρια στον αγώνα της πρώτης ασυλίας της εβδομάδας, η ομάδα των μαχητών με 15. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα των διασύμων θα βρεθεί το βράδυ στο Συμβούλιο Ψηφοφορίας. Κάτι ανάρθω σε σένα. Εσύ και ο Γιώργος Κοψιδάς συνήθως μπαίνετε σε καθοριστικό σημείο στον αγώνα και φέρνετε τον πόντο. Σήμερα δεν τα καταφέρατε. Σίγουρα θα είναι η μέρα μας με τον Γιώργο. Από εκεί πέρα έχω να πω ότι δεν μπορούμε πάντα να νικάμε. Το θέμα είναι να χάρουμε με ωραίο τρόπο και να παίρνουμε αυτό το τρόπο για την επόμενη νίκη μας. Αυτό. Γιώργο, ειδικά στο δεύτερο πόντο που έχασες, είδα στο πρόσωπό σου αποτυπωμένη την απογοήτευση. Το πήρες πολύ βαριά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που μου συμβαίνει πρώτη φορά στο παιχνίδι, να κάνω δύο ήττες, δεν έχει ξανασυμβεί. Συνήθως κάνω δύο νίκες ή έστω μία. Και ναι, όντως έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη με την ομάδα μου, γιατί ξέρω ότι πιστεύει πάρα πολύ σε μένα. Και σήμερα τους απογοήτευσα. Και μπράβο στα παιδιά που φέραν νίκες, μπράβο στον Αλέξη που ήταν εξαιρετικός, πήρε δύο νίκες. Αυτό που έχω να πω είναι ότι θα δώσω τον καλύτερο με αυτό, να μην ξανασυμβεί αυτό. Γιατί ξέρω πόσο με πιστεύει η ομάδα μου και θέλω να συμφέρω μόνο νίκες. Άλλη μια φορά στο Συμβούλιο θα αναγκαστείτε να ψηφίσετε ένα συμπαίκτη σας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά είναι μια διαδικασία που πρέπει να την ξαναπεράσουμε όσο ψυχοφέρα κι αν είναι. Αλέξη, να έρθω και σε σένα. Δύο νίκες σήμερα, δύο πολύτιμοι βαθμοί για την ομάδα σου, δυστυχώς όμως όχι αρκετοί. Έτσι ακριβώς είναι, Γιώργο, δεν ήταν αρκετοί. Οι μαχητές δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό. Σήμερα αποδείχθηκε ότι ο παράγοντας τύχη δεν χωράει. Πήραν αξιοκρατικά τη νίκη. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα η ομάδα μου πρέπει να κάνει πιο αλλαγή στρατηγική και θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε πιο έντονη γυμναστική και σημάδια. Στόχους εννοώ. Τριαντάφυλλε, η δική σου γνώμη. Τα δώσαμε όλα, όλα τα παιδιά τα δώσαν όλα. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε και είμαστε αναγκασμένοι. Το χειρότερο είναι ότι είμαστε αναγκασμένοι να ξαναπάμε να κρατήσουμε πάλι τις δάδες αναμένες και να πάμε να ψηφίσουμε κάποιο συμπαίχτη μας. Και αυτό είναι το χειρότερο από τον αγώνα. Ας χάναμε τουλάχιστον ένα έπαθλο παρά να χάσουμε ένα παίχτη ακόμα που είναι πολύτιμος. Να περάσω και στους νικητές του αγώνα για την πρώτη ασυλία. Γιώργο Ασημακόπουλε. Μπορώ να πω ότι η ομάδα μου έδωσε σήμερα ψυχή, φάνηκε. Ήμασταν πάρα πολύ ενωμένοι, το πιστέψαμε. Και αυτό που έχω πει και στην ομάδα μου είναι, δεν μας ενδιαφέρει το έπαθλο, αν είναι κάποιο φαγητό, αν είναι η σκεπή. Το σημαντικότερο για μας είναι το έπαθλο ασυλίας. Κώστα, τι πιστεύεις ότι έκανε την ομάδα σου να ξεχωρίσει? Όχι, πίστεψε ο ένας τον άλλον και στήριξε ο ένας τον άλλον και αυτό μας έφερε τη νίκη. Όσον αφορά τη νίκη σου? Τη νίκη μου, πολύ καλή νίκη. Γιώργο μου, λυπάμαι πολύ που θα σου το πω, αλλά θα προσπαθήσουμε συνέχεια να χάνεται. Σας το λέμε ανοιχτά. Με βαριά την καρδιά, αλλά θα κάνουμε τα πάντα να κερδίζουμε εμείς. Αμήν. Το αποτέλεσμα έγραψε 15 για τους μαχητές. Αυτό σημαίνει ότι σας αποχαιρετώ και θα τα πούμε στο Συμβούλιο Ψηφοφορίας. Καλή συνέχεια.